Σε αυτό το σημείο πάμε λίγο να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Κλειστά τα σχολεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Γιώργος ο Μακράκης είναι ο πρόεδρος Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Κύριε Μακράκη, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Η πρώτη αντίδραση των εκπαιδευτικών ποια είναι? Νομίζω ότι ήταν πλέον αντιληπτό όλες τις τελευταίες μέρες ότι θα πηγαίναμε σε μια αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Θέλω να πω δηλαδή δεν πέσαμε τα σύννεφα από την συγκεκριμένη είδηση, καθώς και η επιδημιολογική εικόνα από την πλευρά την επιστημονική φαίνεται ότι δεν μπορούν τώρα να ανοίξουν οι σχολικές μονάδες. Από την άλλη όμως υπάρχουν προφανώς συνέπειες παιδαγωγικές, συνέπειες εκπαιδευτικές. Και το λέω αυτό διότι παρατείνεται κατά συνέπεια η εφαρμογή και η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία έχει όμως πάρα πολλά ζητήματα. Έχει το ζήτημα το ότι πάρα πολλοί μαθητές αυτή τη στιγμή μέχρι και σήμερα, που πλέον πάμε στην τέταρτη εβδομάδα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ότι πάρα πολλοί μαθητές λοιπόν δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε καθημερινά από εκπαιδευτικούς είναι ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία σε πάρα πολλές περιοχές και του νομού Ηρακλείου, της Κρήτης, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Άρα υπάρχει μια αυτή η παράταση, αν θέλετε, της αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων επιτείνει και την όξυνση εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Προσπαθούν οι εκπαιδευτικοί, δίνουν καθημερινή μάχη σε πάρα πολλά σημεία και του νομού και γενικότερα σε πανελλαδική κλίμακα να βρίσκονται σε επαφή με τους μαθητές και με άλλους τρόπους, διότι και εδώ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης δεν έχουν έρθει η υλικοτεχνική υποδομή που θα στηρίξει τουλάχιστον κάποιους μαθητές. Δεν έχουν δηλαδή ακόμα έρθει ακόμα στα σχολεία τα τάμπλετ από την πλευρά της πολιτείας, αλλά πέρα από αυτό... Κύριε Μακράκη, πόσο προλαβαίνουμε να έρθει αυτός ο εξοπλισμός στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας? Εγώ νιώθω ότι οι επιδημιολόγοι το τράβηξαν όσο μπορούσαν, αλλά τα δεδομένα δεν βοήθησαν προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία πριν τις γιορτές. Ακριβώς, τα δεδομένα δεν βοήθησαν. Από την άλλη, θέλω να πω ότι και αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν αξιοποιείται ο χρόνος που παραμένουν τα σχολεία κλειστά, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Διότι καταλαβαίνετε και η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να αντικαταστήσει την διαζώση εκπαιδευτική διαδικασία με όλες τις πτυχές που περιλαμβάνει η λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. Άρα πρέπει να ξεκινήσει το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση συνολικά να έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο δεν έχει έρθει κάτι και σε επίπεδο εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η επόμενη ημέρα. Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία όταν ανοίξουν, με ποια μέτρα, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση από τη στιγμή που παρατείνεται τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευση για προσαρμογή της ύλης, για αλλαγή, αν θέλετε, του ορολόγιου προγράμματος για τη φετινή σχολική χρονιά και του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε όμως άμεσα όταν ανοίξουν τις σχολικές μονάδες. Κύριε Μακράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση των εκπαιδευτικών λίγες ώρες μετά τις επίσημες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.